Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σε αυτό το σύντομο βιντεάκι θέλουμε να δώσουμε μια εξήγηση πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καινούργια ψηφιακή πλατφόρμα Dashboard στο γυμνάσιο Stiglitz. Κρυπτολογήστε τη διεύθυνση https://dashboard.gymnasiumstiglitz.de όπως την βλέπετε εδώ. Μόλις σας ζητηθεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου email, πληκτρολογήστε τη νέα σχολική διεύθυνση που έχετε λάβει. Για το παράδειγμά μας, θέλει να κάνει εγγραφή ο Κώστας Παπαδόπουλος. Πληκτρολογήστε λοιπόν τη διεύθυνση και απαιτήστε τον κωδικό. Στη διεύθυνσή σας, σας έχει έρθει email με έναν εξαψήφιο κωδικό. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον πληκτρολογήσετε εδώ. Ο κωδικός είναι μίας χρήσεως. Εάν αποφασίσετε να κάνετε απενεργοποίηση, τότε θα ξαναχρειαστείτε καινούριο κωδικό. Διαφορετικά αφήστε τη σελίδα του dashboard συνέχεια ανοιχτή και δεν θα χρειαστείτε δεύτερο κωδικό. Πληκτρολογήστε λοιπόν τον κωδικό που σας έχει έρθει στην ηλεκτρονική διεύθυνση και κάνετε εγγραφή. Σε πρώτο πλάνο βλέπετε το πρόγραμμα της εβδομάδας. Εδώ για λόγους προστασίας δεδομένων έχουμε αλλάξει τα ονόματα των καθηγητών και τα μαθήματα. Ο Κώστας Παπαδόπουλος λοιπόν έχει κάνει εγγραφή στο dashboard. Εάν θέλετε να κάνετε και δεύτερη εγγραφή, ας πούμε ότι ο Κώστας έχει μία αδερφή στην πρώτη γυμνασίου, τότε μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Zusätzliche Anmeldung και να βάλετε μια δεύτερη διεύθυνση email. Σε αυτή την περίπτωση θέλει να κάνει εγγραφή η Μαρία. Με την ίδια διαδικασία θα ζητήσει κωδικό. Ο κωδικός θα έρθει στο email της, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πληκτρολογώντας εδώ τον εξαψήφιο κωδικό μπορεί να κάνει και η Μαρία εγγραφή. Επιλέγοντας λοιπόν εδώ πέρα το όνομα βλέπετε ότι είναι και ο Κώστας και η Μαρία στην ψηφιακή πλατφόρμα. Εδώ στο προφίλ έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε το χρώμα και να επιλέξετε ένα χρώμα που σας αρέσει. Η Μαρία έχει επιλέξει το κόκκινο και ο Κώστας έχει παραμείνει στο μπλε. Το σημαντικό εδώ δεν είναι μόνο ότι θα βλέπετε το πρόγραμμα της εβδομάδας, το σημαντικό είναι τα εικονίδια τα οποία θα δούμε τώρα μαζί. Στο μάθημα της πολιτικής, ο Κώστας βλέπει ότι έχει κάποια εικονίδια. Αν επιλέξει το μάθημα, θα δει ότι ο κύριος Βασιλείου για αυτή την ώρα θέλει να ασχοληθεί με το θέμα φεουδαρχική κοινωνία και έχει αφήσει στο Nextcloud, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα, όπου οι καθηγητές αφήνουν υλικό και όπου οι μαθητές μπορούν να ανεβάσουν το υλικό. Εδώ λοιπόν έχει αφήσει υλικό για το μάθημα. Εάν έχει ζητηθεί από τους μαθητές να κάνουν κάποια άσκηση στο σπίτι, όπως εδώ πέρα που βλέπουμε βιβλίο, σελίδα 34, άσκηση 1 και 2, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν Einsammelordner και να ανεβάσουν το μάθημα, την άσκηση που έχουν λύσει, έτσι ώστε να την δει ο καθηγητής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Βασιλείου έχει αφήσει και ένα ηχητικό μήνυμα, το οποίο ο Κώστας μπορεί και μόνο ο Κώστας μπορεί να το ακούσει, πατώντας εδώ. Αν θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε κι εσείς με τους καθηγητές σας, μπορείτε να επιλέξετε εδώ πάνω Nachrichten και να στείλετε απευθείας μήνυμα σε όποιον καθηγητή θέλετε. Με τα βελάκια μπορείτε να μεταφερθείτε στην προηγούμενη ή και στην επόμενη εβδομάδα και να δείτε αν υπάρχουν κάποια μηνύματα από τους καθηγητές σας. Ας επιστρέψουμε όμως για άλλη μια φορά στα μικρά εικονίδια. Εδώ τώρα έχει προσθεθεί και η λέξη Γίτσι. Σε περίπτωση που χρειαστεί λόγω κορονοϊού ή κάποιας άλλης κατάστασης το μάθημα να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, οι καθηγητές που επιλέγουν να κάνουν video conference θα στείλουν το μήνυμά τους μέσω του προγράμματος εδώ του dashboard και θα εμφανιστεί εδώ η μικρή λέξη Γίτσι. Αν λοιπόν επιλέξετε, θα δείτε εδώ την επιλογή Zum Jitsi-Raum. Εδώ θα μεταφερθείτε απευθείας στον ηλεκτρονικό χώρο που θα χρειαστείτε για να συμμετέχετε στο μάθημα. Για αυτή την περίπτωση πλέον δεν χρειάζεται να αντιγράφετε κάποια link ή να τα αποθηκεύετε, θα τα βρίσκετε απευθείας σαν μικρό εικονίδιο στο πρόγραμμα του dashboard, όπως εδώ. Κάποιοι καθηγητές θα χρησιμοποιήσουν το dashboard και την περίοδο που τα σχολεία θα είναι ανοιχτά. Κάποιοι καθηγητές θα το χρησιμοποιήσουν μόλις και αν κλείσουν τα σχολεία λόγω του κορονοϊού. Είναι πάντως ένα εργαλείο
το οποίο θα σας διευκολύνει στην επικοινωνία με τους καθηγητές σας, το οποίο σας παρέχει τη διευκόλυνση να έχετε το πρόγραμμά σας και να μπορείτε να βλέπετε ποια μαθήματα υπάρχουν, ποιες ασκήσεις υπάρχουν και πού θα τα βρείτε στο Nextcloud και πού μπορείτε να φορτώσετε, να ανεβάσετε τις ασκήσεις σας. Όσοι δεν έχετε υπολογιστή στο σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το dashboard και με tablet και με κινητό. Για οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κύριο Σπέχτ και στον κύριο Βίγκλα ή αν θέλετε μπορείτε να απευθυνθείτε και σε μένα.